Είναι η χαρά μου ξανά να είμαι εδώ, να είμαι καλεσμένος της Ελληνικής Επιτροπής Αλληλεγγύης. Αλλά αυτή τη φορά δυστυχώς έρχομαι από την Παλαιστίνη σε δύσκολες μέρες. Ξέρουμε πάντα ότι η Επιτροπή Αλληλεγγύης, αλλά όχι μόνο, ο ελληνικός λαός πάντα ήταν στο πλευρό της Παλαιστίνης. Πάντα η αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό ήταν η ασάτερ. Θα ευχαριστούμε πια. Ήταν να τα γκρεμίσω, αλλά δεν πετύχα. Με πρόλαβε η γενιά. Εγώ είχα ένα γραπτό, αλλά με όλα τα στοιχεία που έδωσε και ο πρέσβης, δεν έχει νόημα να τα ξαναεπαλαμβάνω. Γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε ξανά. Αλλά η πλευρά που δεν ανάφερε ο πρέσβης είναι γενικά η κατάσταση στην Παλαιστίνη, όχι αυτό το μήνα ή μετά από 7 το Οκτώβρη, αλλά εδώ και 75 χρόνια. Αυτό που έγινε 7 το Οκτώβρη δεν ήταν έτσι ξαφνικό και δεν ήταν έτσι που ήρθε στο μυαλό κάποιος για να γίνει. Είναι αποτέλεσμα μιας συμπεριφοράς Ισραηλινής πολιτικής εδώ και 75 χρόνια. Το Ισραήλ από την ημέρα ίδρυσης έκανε σφαγές ενάντια του Παλαιστινιακού λαού. Όποιος κοιτάει την ιστορία ξέρει ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει εκατοντάδες χωριά στην Παλαιστίνη, έχει σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει διώξει εκατοντάδες χιλιάδες από τα σπίτια τους και έχει πάρει 50% από τη γη που θα έπρεπε να ιδρυθεί το Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την απόφαση 181 του ΟΗΕ. Από τότε μέχρι σήμερα η ιστορία του Ισραήλ είναι ιστορία επιθέσεις, σκοτωμού, καταστροφής. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, να ξέρουμε ότι από το 1948 που ιδρύθηκε το Ισραήλ έχει κάνει στο μέσο όρο κάθε 10 χρόνια έναν πόλεμο ενάντια των Παλαιστινίων και τις αραβικές γύρω χώρες. Το 1956, στην επίθεση Γαλλίας, Αγγλίας και Ισραήλ ενάντια της Αίγυπτου, έχει καταλάβει τη Γάζα. Αναγκάστηκε μετά να αποσυρθεί σε εκείνες τις συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε με τη στάση της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Το 1967 το Ισραήλ κατάλαβε τα υπόλοιπα εδάφη της Παλαιστίνης. Δηλαδή από το 1967 όλη η Παλαιστίνη είναι υποκατοχή. Το 1973 έχει γίνει άλλος πόλεμος μεταξύ Αίγυπτου, Συρίας και Ισραήλ. Το Ισραήλ αποχώρησε από το Σινάι κάπου μισή Γκολάν, αλλά όλη η Παλαιστίνη έμεινε υποκατοχής. Το 82, αν κάποιοι που είναι λίγο έτσι στην ηλικία μας θυμούνται ότι το Ισραήλ έκανε εισβολή στο Λίβανο, έχει περικυκλώσει το Βερυτό, δηλαδή την πρωτεύουσα του Λίβανο, για 50 μέρες, χωρίς αυτή η δημοκρατική ευαίσθητη κοινή γνώμη της Δύσης να κάνει τίποτα. Δηλαδή να δώσουν την ευκαιρία στο Ισραήλ να κάνει αυτό που θέλει ενάντια των Παλαιστίνιων και τις άλλες αραβικές χώρες. Το 1967 το Ισραήλ ναι μεν κατάλαβε όλη την Παλαιστίνη, αλλά όχι μόνο. Έχει καταλάβει και το Σινάι, αλλά τα υψώματα του Γκολάν και ένα μέρος του Λίβανου και ένα μέρος της Ιορδανίας. Το 1987 έχει ξεσπάσει η πρώτη Παλαιστινιακή εξέγερση ενάντια της κατοχής του Ισραήλ, που σαν αποτέλεσμα είχε μία στήριξη και κοινή γνώμη να πιέζει για κάποια λύση, που είχε σαν αποτέλεσμα το 1993 να υπογραφεί η λεγόμενη Όσλο Συμφωνία. Αυτή η Όσλο Συμφωνία έχει προβλέψει ότι μέσα στα 5 χρόνια θα έχουμε τελειώσει με όλες τις υποθέσεις, δηλαδή ότι θα αποφασίσουμε για τα σύνορα, για τους πρόσφυγες, για την Ιερουσαλήμ και για την ασφάλεια. Όμως,
όταν ο μεσολαβητής είναι εχθρός, αυτό που έχει γίνει με την Παλαιστίνη, η μεσολάβηση ήταν οι Αμερικάνικοι. Οι Αμερικάνοι αυτοί που ελέγχαν τις συνομιλίες και διαπραγμάτευσεις πάντα ήταν στο πλευρό του Ισραήλ και εδώ και 30 χρόνια από το Όσλο μέχρι τώρα αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Το Ισραήλ να έχει γεμίσει όλη την Παλαιστίνη με εχισμούς. Οι έπικοι στην Δυτική Όχθη, εκεί που ήταν 50.000 το 1993, τώρα είναι 800.000, να έχουμε τους έπικους να κάνουν κάθε μέρα επιθέσεις ενάντια των Παλαιστίνιων, να καίνε σπίτια, χωριά, να ξεριζώνουν τα δέντρα, τα ειδικά ελιόδέντρα, να κλέβουν τις ηλιές, να μην αφήνουν τους Παλαιστίνιους να μαζεύουν τις ηλιές τέτοια εποχή ειδικά. Και με την καινούρια κυβέρνηση που έχει σχηματίσει ο Νετανιάχου τελευταία από τον Νοέμβρη πέρσι μέχρι τώρα, που να έχει μέσα σε αυτή την κυβέρνηση και κάποια φασιστικά στοιχεία με τον Μπενγκβίρ, Αν Σμότριτς και άλλοι, να έχει κλιμακώσει πριν ξεκινήσει αυτή την επίθεση στη Γάζα, να έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις στην Δυτική Όχθη. Μέχρι το Οκτώβριο 7 είχαν σκοτωθεί 200 Παλαιστίνοι μέσα στη Δυτική Όχθη, να κάνουν εισβολές κάθε βράδυ σε παλαιστινιακές πόλεις και χωριά, να συλλάβουν, να έχουν φτάσει οι Παλαιστίνοι μέσα στις Ισραηλινές φυλακές πάνω από 5.000, να είναι εκατοντάδες από αυτούς χωρίς δίκη. Δηλαδή το συλλάβουν και το βάζουν μέσα και λένε 6 μήνες και βλέπουμε. Από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή η επίθεση στην Γάζα, στην Δυτική Όχθη έχουν συλλάβει 3.300 άτομα και έχουν σκοτώσει άλλους 200. Δηλαδή από 7 Οκτώβρη μέχρι τώρα το Ισραήλ σκότωσε πάνω από 200 Παλαιστίνοι. Εκτός από τους αυτούς που τους έχει συλλάβει που πάνω από 3.300. Δηλαδή και από 2007 μέχρι τώρα η λωρίδα της Γάζας είναι αποκλεισμό. Με την έννοια ότι από τότε που έλεγχε η Χαμάς τη Γάζα την έχουν αποκλείσει από θάλασσα, από ξελά από εδώ και δυστυχώς και πέρασμα Ράφαχ είναι κλειστό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί πώς τα φορτηγά θα μπαίνουν, τι πράγματα πρέπει να πούνε στη Γάζα και τι δεν πρέπει. Από 2008 μέχρι τώρα το Ισραήλ έχει κάνει 5 πολέμους ενάντια της Γάζας. Το 2008, το 2012, 2014 και 2021 με τους Ισραηλινούς φανατικούς καθημερινά να εισβάλλουν στην Ιερουσαλήμ στους ιερούς τόπους, μουσουλμανικούς, ισλαμικούς και χριστιανικούς, και να έχουν αυτή την τρομοκρατική συμπεριφορά ενάντια των Παλαιστινίων. Είναι η πρώτη φορά που σαν αντίδραση σε όλη αυτή τη συμπεριφορά του Ισραήλ να ξεκινάει μια παλαιστινιακή οργάνωση επίθεση ενάντια των Ισραηλινών. Όλα αυτά τα χρόνια που ο παλαιστινιακός λαός είναι θύμα της αυτής επίθεσης στο Ισραήλ, δεν είδαμε να τρέξει ο Μπάιντεν και ο Μακρόν και ο Άγγλος Πρωθυπουργός και ο Σούλτς και όλοι αυτοί να τρέχουν να εκφράζουν την αλληλεγγύη με το Ισραήλ και να πούνε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτό που σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πήρε μια άδεια ανοιχτή να κάνει ό,τι θέλει στη Γάζα. Με αποτέλεσμα, όπως έλεγε ο κύριος Μπρέσβης, να σκοτωθούν πάνω από 14.000 Παλαιστίνοι, 5-6.000 δεν ξέρει κανένας πώς είναι κάτω από τα ερείπια, 33.000 είναι τραυματίες, 6.000 παιδιά, 230.000 σπίτια έχουν καταστραφεί και όλα αυτά, αυτός ο ελεύθερος, ευαίσθητος, δημοκρατικός κόσμος να μην λέει τίποτα. Και κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια στα Ηνωμένα Έθνη να γίνει απόφαση για κατάπαυση των πυρών, να πει ο Μπάιντεν
όχι ακόμα, δεν είναι καιρός. Γιατί θα επιτρέπει στην Χαμάς να ξανακάνει αυτά και εκείνα. Ερχόταν ο Μπλίνκεν πρώτης μέρης να κάτσει μαζί με την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποφασίζουν τι θα κάνουν. Δηλαδή αυτό έχει δείξει ότι ειδικά οι Αμερικάνοι, αλλά και οι Άγγλοι και Γάλλοι και Γερμανοί είναι μέρος της επίθεσης ενάντια του Παλαιστινιακού λαού. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Παλαιστινιακός λαός έχει αυτό το δικαίωμα να στην αντίσταση ενάντια της κατοχής. Ο στόχος των Παλαιστινίων είναι να τερμαστεί η κατοχή και να εδρύσει το δικό του ανεξάρτητο κράτος σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Η Παλαιστινιακή επίσημη ηγεσία από το 1988 έχει δεχτεί να ιδρύσει κράτος δίπλα στο Ισραήλ, στα σύνορα του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μέχρι τώρα αυτός ο κόσμος, ούτε η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχεται να γίνει αυτό. Το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να συνεχίζει το αγώνα για να αποφασίσει για το μέλλον του, να ιδρύσει το κράτος του, έχει εγγυηθεί από όλες τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί, και στη Δύση, πρώτα στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο, ότι χωρίς τη λύση του Παλαιστινιακού, ειρήνη στην Μέση Ανατολή δεν υπάρχει. Νόμιζε ο Νετανιάχου, και αυτό το έχει δείξει και πριν δύο μήνες στα Ηνωμένα Έθνη, ότι έχει κάνει ειρήνη με την Ιορδανία, με την Αίγυπτο, έκανε με τα Αραβικά Εμμυράτα, με τον Μπαχρέιν και αυτά, και το Παλαιστινιακό δεν είναι θέμα, δεν είναι πρόβλημα. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Νετανιάχου. Προσπάθησαν και πριν να κάνουν συμμαχία με το Ισραήλ, δήθεν ότι ο εχθρός στην περιοχή είναι το Ιράν, όχι το Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει απειλή από το Ιράν, αλλά το Ισραήλ που κατέχει όλα αυτά τα εδάφη, που κάνει όλη αυτή τη συμπεριφορά και σκοτωμούς και όλα αυτά που κάνει ενάντια του Παλαιστινιακού λαού, δεν είναι τίποτα. Θέλουν να κάνουν δήθεν ότι το Ιράν είναι ο εχθρός. Αυτή η μάχη τώρα στη Γάζα, που πρώτη φορά βλέπουμε ότι το Ισραήλ έχει απώλειες, έχει βάλει τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους να ξαναμιλάνε για τη λύση δύο κρατών. Όμως εμείς δεν τους πιστεύουμε, γιατί όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής όλα αυτά τα χρόνια λένε για τη λύση δύο κρατών. Μόλις σταματούν τα προβλήματα, κάθονται, ξεχνάνε και στηρίζουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε εμείς και ακόμα με την αυτή λεγόμενη κοινή γνώμη. Ήρθε ο Γκουτέρης στη Γάζα και επειδή είπε ότι αυτό που γίνεται είναι φοβερό, αρχίζουν και το επιτίθεν το Ισραηλινοί. Από τον Νετανιάχου μέχρι υπουργός εξωτερικών και αυτά. Προχθές ήρθανε πρωθυπουργός της Ισπανίας και του Βέλγιου και λένε ότι αυτό είναι φοβερό. Δέχτηκαν επίθεση από το Ισραήλ σαν να έχουν κάνει έγκλημα, επειδή λέγανε ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι πανάνθρωπο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι καιρός να συμπεριφέρεται το Ισραήλ με το διεθνής νόμο, να σέβεται και να υλοποιεί κάποιες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τον Παλαιστινιακό. Θα καταλάβουν και οι Άραβες γύρω-γύρω που νομίζανε ότι με την ομαλοποίηση με το Ισραήλ θα ξεχνάνε το Παλαιστινιακό, ότι αυτό δεν γίνεται. Θα καταλάβει το ίδιο το Ισραήλ, αλλά και οι Αμερικάνοι από πίσω, ότι και αεροπλάνο φόρα και υποβρύχια που φέρανε δεν θα κάνουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το αντίθετο. Εδώ σήμερα, αν συνεχίζει αυτός ο πόλεμος ενάντια της Γάζας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να διευρυνθεί αυτός ο πόλεμος. Ήδη είδαμε κάποια συμμετοχή από το Λίβανο, όχι όμως ολοκληρωμένος πόλεμος. Συμμετοχή από Ιέμεν, συμμετοχή από το Ιράκ και από τη Γάζα.
αν αυτός γενικευμένος πόλεμος ξεσπάει, θα είναι φοβερός. Και με την παρουσία των Αμερικάνων στη Μέση Ανατολή και βάσεις στο κόλπο και εδώ και εκεί, και με την παρουσία της Ρωσίας εδώ στη Συρία και με συμμετοχή του Ιράν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για έναν παγκόσμιο πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή λόγω της στήριξης των Αμερικάνων στη συμπεριφορά αυτή του Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται γενικά στον κόσμο. Η αλληλεγγύη με το Παλαιστινιακό είναι πάρα πολύ σημαντική, και από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω και το ελληνικό λαό που, σε διαφορά με την κυβέρνηση του, εκφράζει την αλληλεγγύη με το Παλαιστινιακό λαό. Γιατί ξέρουμε εμείς ότι δυστυχώς οι κυβερνήσεις της Δύσης είναι σε μία πλευρά και οι λαοί είναι σε άλλη πλευρά. Έχουν βγει όλοι οι λαοί της Δύσης από Αμερική, Ευρώπη και Λατινική Αμερική και παντού να εκφράζουν την αλληλεγγύη με το Παλαιστινιακό λαό. Όμως οι κυβερνήσεις δεν το ακούνε αυτό, γιατί τα συμφέροντά τους είναι στην πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρονται οι ζωές, ενδιαφέρονται για κέρδος. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι όσο γίνεται περισσότερη αυτή η αλληλεγγύη και η πίεση στις κυβερνήσεις αυτής, κάτι θα αλλάξει και το δίκαιο κάποια στιγμή θα φτάσει και στην Παλαιστίνη. Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών. Πάντα ξέρουμε ότι είστε στο πλευρό της Παλαιστίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.